Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλημέρα. Αριστοτρίτη. Πότε ήταν που γυρίζαμε Αριστοτρίτες, τον Δεκέμβριο του 19 και πότε έγινε ο Δεκέμβριος του 20, Αριστονίκη μου. Πόσο γρήγορα και πόσο βασανιστικά αργά περνάει ο καιρός σε αυτή τη χρονιά. Πόσο διαφορετική είναι η συνθήκη φέτος από ό,τι ήταν πέρσι τέτοιες μέρες. Όντως. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το έχετε ζητήσει κι εσείς, έδειξε και η Αριστονίκη ενδιαφέρον να το κάνουμε αυτό το θέμα. Είναι πώς διαχειριζόμαστε μία συνέντευξη για πρόσληψη σε εργασία δεδομένων των συνθήκων ότι οι περισσότεροι από εμάς που ζούμε που έχουμε γεννηθεί σε Κύπρο και σε Ελλάδα έχουμε βιώσει κακοποιητικές εμπειρίες και στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο και στον εργασιακό χώρο. Τους λεγόμενους εκφοβισμούς. Οι φίλοι επίσης ρωτάνε, Αριστονίκη, πώς προετοιμάζεται κάποιος για μια συνέντευξη το πρώτο και το δεύτερο πώς προετοιμάζεται ψυχολογικά για να μετακομίσει σε άλλη χώρα για ένα καλύτερο μέλλον. Για παράδειγμα, να φύγει από την Ελλάδα και να πάει στη Γερμανία, να πάει στη Σουηδία, να πάει στην Ολλανδία, να πάει στη Μεγάλη Βρετανία. Ας μιλήσουμε πρώτα για τη συνέντευξη για δουλειά και μετά για τη μετακόμιση. Λοιπόν, είναι έτσι ένα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο θεωρώ ότι πάρα πολύ κόσμο τον ενδιαφέρει, ακριβώς γιατί μέσα από μια συνέντευξη καλείσαι να δώσεις το ποιος είσαι και το τι μπορείς να κάνεις μέσα σε πάρα πολύ λίγη ώρα και καλείσαι να δώσεις μια καλή εικόνα για τον εαυτό σου, άσχετα με το αν εσύ πιστεύεις στον εαυτό σου, άσχετα με το αν άλλοι έχουν πιστέψει σε σένα πολύ. Επίσης, ανάλογα και με τη φύση της συνέντευξης, καλείσαι πολλές φορές να απαντήσεις σε ερωτήσεις που είναι λίγο πιο ψαγμένες. Είναι ερωτήσεις που μπορεί να σε ιντρικάρουν λίγο. Ερωτήσεις που μπορεί να σε αμφισβητήσουν ενδεχομένως για τα γραφόμενά σου. Ερωτήσεις που μπορεί να σου φέρουν στο μυαλό σου σχέσεις επαγγελματικές ή καταστάσεις εργασιακού χαρακτήρα που θα ήθελες να ξεχάσεις. Και εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να βρεις με ένα πολύ ευρηματικό και διπλωματικό ενδεχομένως τρόπο μια καλή απάντηση να δώσεις, προκειμένου να μην σε παρεξηγήσουν κιόλας οι άνθρωποι, καθότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι έχεις περάσει εσύ είτε στον ακαδημαϊκό τομέα, είτε στον εργασιακό τομέα. Λοιπόν, θα το κάνουμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένο. Mm-hmm. Εγώ γνώρισα την Αριστονίκη μας το 2011 το καλοκαίρι, που ήταν ήσουν σε μια φάση λίγο πριν το τέλος του διδακτορικού σου, mm-hmm. τότε που σε είχα γνωρίσει. Και έρθει η Αριστονίκη στην Κύπρο, έχοντας μια πολύ ονειρική εικόνα της Κύπρου, αυτή που θυμόταν από τον καιρό που έφυγε 18 χρονών και να πάει στην Ελλάδα να σπουδάσει. Και νόμιζε το κορίτσι μας ότι επιστρέφοντας πίσω στη χώρα από την οποία κατάγεται, στην πατρίδα της, στην ιδιαίτερη πατρίδα της, και έχοντας κάνει τόσες πολλές σπουδές και τόσες πολλές δουλειές, γιατί πρέπει να το πω αυτό για την Αριστονίκη, στο βιογραφικό της δεν έχει μόνο τα ακαδημικά της προσόντα, αλλά έχει και πολύ εργασιακή πείρα, με διδασκαλία σε τριτοβάθμια εκπαίδευση, διδασκαλία σε ιδιωτικές. Δηλαδή δεν είναι μόνο το κομμάτι το ψυχοθεραπευτικό και των πολλαπλών ψυχοθεραπευτικών εκπαιδεύσεων που έχει, αλλά έχει εργαστεί και σαν lecturer, σαν... Πώς το λένε στα ελληνικά το lecturer? Ακαδημαϊκός, σαν... Ναι, ναι. Λοιπόν, και έρχεται το κορίτσι... Οπότε έκανε αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να κάνει κάποιος ο οποίος επαναπατρίζεται, να προσπαθήσει να στείλει το βιογραφικό του, να αρχίσει να ξεκινήσει ένα κύκλο γνωριμιών στον επαγγελματικό τομέα. Και με αυτόν τον τρόπο με πλησίασε και εμένα. Μου έστειλε ένα email. Πρέπει να ψάξω να βρω αυτό το πρώτο email, Θα ψάξω να το βρω μετά στο στείλω. Στο οποίο με έγραφε έτσι με πάρα πολύ ευγένεια και καλοσύνη, ποια είναι, τι κάνει, ότι λόγω της υποτροφίας που είχε πάρει, επίδοσης που είχε πάρει από το ΙΚ, ήταν υποχρεωμένη να επιστρέψει στην Κύπρο για να εργαστεί,
Γιατί μια χαρά ήταν η δουλειά της και το γραφείο της και το φροντιστήριο που διατηρούσε στη Θεσσαλονίκη πρωτού έρθει στην Κύπρο το 2011, αλλά έπρεπε λόγω της υποχρέωσης από την υποτροφία ως υπότροφος του ΙΚΙ να επιστρέψει πίσω στην Κύπρο. Μου στέλνει το βιογραφικό της, διαβάζω εγώ το βιογραφικό της, τρελάθηκα με την καλή έννοια, ενθουσιάστηκα με την πολυπραγμοσύνη της και την πολυμάθειά της. Της λέω τότε εγώ, εγώ δεν έχω δουλειά να σου δώσω, γιατί εγώ ήμουνα σε μια φασία, γιατί ήμουνα στη φάση που μόλις είχα κάνει μια αποτυχημένη προσπάθεια να ασχοληθώ με την πολιτική, οπότε ούτε το γραφείο είχα ανοιχτό εκείνους τους μήνες, ούτε ήμουνα δραστήρια. Της λέω όμως, έλα να συναντηθούμε, να μιλήσουμε, να γνωριστούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανες. Ήσουν πολύ έντιμη, απλή, καταδεκτική. Εγώ ήμουν αδέως διαβάζοντας το βιογραφικό σου. Έρχεται το κορίτσι, πριν να έρθει σε μένα, θυμάσαι, είχε πάει σε μια συνέντευξη. Ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν θίγουμε. Είχε πάει σε ένα χώρο, τέλος πάντων, σε μια, ας το πούμε, σε ένα κέντρο στο οποίο παρεχόταν και η υπηρεσία της ψυχοθεραπείας και είχε πάει να κάνει συνέντευξη. Βάζει. Και μου λέει, πήγα εκεί, το πρόσωπο που μου πήρε τη συνέντευξη ήταν ο ιδιοκτήτης του χώρου, που δεν ήταν ψυχολόγος, είχε μια άλλη ιδιότητα. Μου έκανε συνέντευξη και μου είπε, ξέρεις, εάν θες να έρθεις να εργαστείς κοντά μου, θα σου δίνω το 1/5, το 1/6, το 1/6 του ποσού που θα χρεώνω τον κόσμο που θα του κάνεις ψυχοθεραπεία και αυτές είναι οι συνθήκες. Mm-hmm. Και μάλιστα δεν νομίζω να ασχοληθήκαν και να ασχολήθηκα σε εκείνη τη συνέντευξη με το βιογραφικό σου. Όχι. Τίποτα. Τίποτα, και μάλιστα είχε μια άλλη εργαζόμενη εκεί, αν θυμάμαι καλά όπως μου τα είπες, μια νεαρή κοπέλα, η οποία είχε απλώς τα βασικά προσόντα μόλις ξεκινούσε τον επαγγελματικό της χώρο και σε έβαλε στην ίδια. Λέει, όπως είναι και αυτή η κοπέλα εδώ, θα αφήσει και εσύ. Και ήρθε και λέει, εγώ παθαίνω σώμα στη ζωή μου. Ουδέποτε διανοήθηκα να πάρω χρήματα από κάποιον στον οποίο κάνω παραπομπή ή πελάτη ή θεραπευόμενου. Εντάξει, μπορείς να πεις ότι θα σου παρήχαν και το χώρο εκεί πέρα, αλλά έστω να σου βάλει ένα ενίκιο. Να σου πει να έρχεσαι εδώ στο χώρο μας, το ενίκιο που θα πληρώνεις, δεν ξέρω αν τόσα ευρώ το μήνα, και τα έσοδα παίρνεις δικά σου. Και μετά άκουσα και άλλες τέτοιες παρόμοιες εμπειρίες για νεαρές ψυχολόγους, οι οποίες είναι στην δυσμενή θέση του να πρέπει να δουλέψουν για ψίχουλα, για να θησαυρίσουν κάποιοι άλλοι που θα τους παραπέμπουν κόσμο. Και ξεκινήσαμε τη μεταξύ μας γνωριμία και συνεργασία. Εγώ τι σου είπα τότε, σου είπα, δεν έβλεπα εγώ κόσμο τότε. Ήταν ένα εξάμεινο που είχα σταματήσει να βλέπω κόσμο. Αλλά μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Και τότε όταν αρχίσαμε και τη δημόσια δράση, πάρα πολύ χρήσιμο, Αρχίσαμε να κάνουμε διαλέξεις σε νηπιαγωγεία, σε σχολές γονέων. Αρχίσαμε να κάνουμε τα βίντεο κλπ. Και στη συνέχεια βίωσα μαζί της, γιατί όπως έχετε παρατηρήσει έχουμε γίνει και κολλητές. Είναι η αδερφή που δεν έχω. Είναι η πνευματική και η ψυχική μου αδερφή. Και βίωσα μαζί της διάφορες ωραιότατες εμπειρίες. Ωραιότατες εμπειρίες, το έχει πει και η ίδια, εργασιακού εκφοβισμού ή αλλιώς mobbing, και πάρα πολλές αρνητικές εμπειρίες. Δηλαδή, του στείλω ότι όσο πιο καλό βιογραφικό έχεις, όσο πιο μορφωμένη είσαι, όσο πιο προσοντούχα είσαι, τόσο περισσότερο θα σε πολεμήσουμε, θα σε μειώσουμε, θα σε ξεφτελήσουμε, θα σου συμπεριφερθούμε με έναν τρόπο άσχημο. Οπότε μια μέρα μου λέει η Αριστονίκη, έχω μια συνάντηση εργασιακή. Μου λέει, είναι μέσω διαδικτύου, είναι ένας οργανισμός στο εξωτερικό. Λέω, έκανες αίτηση για δουλειά? Μου λέει, όχι, βρήκαν στο LinkedIn το βιογραφικό μου και ζήτησαν να κάνουν συνάντηση. Και μου λέει, νιώθω πάρα πολύ αγχωμένη, γιατί ο άνθρωπος που θα κάνουν τη συνάντηση είναι professor, είναι καθηγητής του πανεπιστήμιο,
είναι πολύ καταξιωμένος, ήταν για μια ερευνητική εργασία, θυμάσαι. Και λέει, εγώ, μου λέει, εμένα τα αγγλικά μου δεν είναι πολύ σπουδαία, πώς θα κάνω τη συνάντηση. Και έβλεπα μπροστά μου μια γυναίκα που τη θαυμάζω και εξακολουθώ να σε θαυμάζω, να είναι διαλυμένη. Διαλυμένη. Της λέω, κόρη μου, τι έχεις, μάνα μου, τι έχεις, μωρό μου, λέω. Λέει μου, μα πώς θα μπορέσω. Της λέω, αγάπη μου, είμαι σίγουρη πως το βιογραφικό σου είναι πιο πλούσιο και από αυτό που θα σου πάρει τη συνέντευξη. Πες μας για την εμπειρία σου εκείνη τότε. Ναι. Έχει και επιτυχή έκβαση, ε. Κοίταξε να δεις. Είναι πολλές φορές όταν έχεις μεγαλώσει έτσι πολύ έντονη κριτική και γενικότερα όταν έχεις βιώσει περιστατικά εκφοβισμού και πάρα πολλά χρόνια, είναι σαν να, από τη μία να είσαι έτοιμος για πόλεμο, να έχεις πάνω τα μανίκια, και από την άλλη να λες δεν μπορεί όλοι αυτοί να έχουν άδικο και να έχω δίκαιο. Δεν γίνεται όλοι αυτοί να μην με συμπαθούν και εγώ να μην έχω κάνει κάτι. Οπότε είναι, πηγαίνεις από την αυτοαφισβήτηση στον θυμό, και αυτός είναι ένας πάρα πολύ επικίνδυνος συνδυασμός. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις, όσον αφορά την αυτοαφισβήτηση, κινδυνεύεις να τους δείξεις ότι δικαίως δεν πιστεύουν σε σένα, γιατί όντως κάτι δεν πάει καλά με σένα. Και δηλαδή, όσον αφορά... η αυτοπεποίθηση σου. Ναι. Όχι αυτοεκτίμηση απαραίτητος, η αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθησή σου είναι σαν αυτοί να παίρνουν ένα... τέλος πάντων ένα μεγάλο τσεκούρι και να προσπαθούν να σου κατεδαφίσουν ό,τι πιστεύω έχεις για σένα, και εσύ να προσπαθείς να μην τους αφήσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όσο περισσότερο είναι αυτή, τόσο πιο πολύ πιο δύσκολο είναι να το διαχειριστείς. Οπότε υπάρχει όλο αυτό. Εγώ λοιπόν σε όλες τα περιστατικά του εκφοβισμού που έχω δεχθεί, είχα δοκιμάσει τα πάντα, το έχω πει και στα σεμινάρια που κάναμε, είχα δοκιμάσει τα πάντα, είχα δοκιμάσει να τους καλοπιάσω, είχα δοκιμάσει να γίνω φίλη τους, είχα δοκιμάσει να τους δείχνω στα διαγωνίσματα, είχα δοκιμάσει να τους δίνω τα πράγματά μου, είχα δοκιμάσει να αφήνω πράγματα που ήθελα να κάνω για να τους δείξω ότι είναι πιο σημαντική για μένα αυτή. Είχα δοκιμάσει να είμαι πολύ σκληρή μαζί τους, είχα δοκιμάσει να μην μιλάω σε κανένα, να γίνω συνομπαρία, είχα δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα, δεν πετύχαινε τίποτα. Το μόνο πράγμα που με βοηθούσε εμένα ήταν να χτίσω έναν τοίχο και να πω αυτή είναι από εκείνη την πλευρά του τοίχου, εγώ είμαι από αυτή την πλευρά του τοίχου και ό,τι θέλουν να σκάνουν, τουλάχιστον δεν μπορούν να με αγγίξουν. Ήταν το μόνο πράγμα που πέτυχε, ούτως ώστε να μην χτυπάει επάνω μου όλο αυτό το κύμα και να με διαλύει. Οπότε και στον εργασιακό τομέα, όταν ήρθα στην Κύπρο, ήταν φοβερό αυτό το σαβίωμα, γιατί στη Θεσσαλονίκη που ήμουνα είχα την ευτυχία και την τύχη να συνεργαστώ με πάρα πολύ γνωστά ονόματα και ψυχολόγων και ψυχιάτρων, οι οποίοι ήταν υπέροχοι άνθρωποι. Και ποτέ τους μα ποτέ τους δεν μας είδαν εμάς τους μικρότερους ως υποδιέστερους των προσόντων τους, μας μιλούσαν πάντα με απέραντο σεβασμό και εκτίμηση και μας βοηθούσαν να καταλάβουμε πράγματα και να αποκτήσουμε γνώσεις και δεν μας υποτιμούσαν σε καμία περίπτωση. Οπότε, όταν ήρθα εδώ και είδα αυτό το πράγμα, λέω τόσο πολύ καλή είναι η ψυχολόγη στην Κύπρο που εγώ με ένα βιογραφικό 28 σελίδες είμαι λίγη. Μήπως είμαι λίγη, μήπως χρειάζεται να κάνω κι άλλα και να κάνω κι άλλα κι άλλα κι άλλα και ακόμη κάνω. Αλλά κατάλαβα στην πορεία ότι όσο και να κάνω, πάντα λίγη θα είμαι ένα πράγμα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Όταν ο κόσμος σε φθονεί γιατί είσαι καλύτερος από αυτόν, όσο γίνεσαι καλύτερος θα σε φθονεί περισσότερο. Μιλώ τώρα στον επαγγελματικό χώρο. Ναι, αλλά αυτό δηλαδή είναι... εσύ έκανες το αντίθετο, αν μπορούσες να παλαβώσεις λίγο, να σβήσεις κάτι από το βιογραφικό σου. Είναι πολιτισμικό σοκ αυτό, να το βιώνεις.
από ανθρώπους που είναι, εντάξει, πες ότι στον εκφοβισμό στα σχολικά σου χρόνια είναι παιδιά που μπορεί να, το επι, να, επιδρούν, να επιδράει η οικογένειά τους, να επιδράει κοινων, τα κοινωνικά φαινόμενα κτλ. Είναι μικρά ακόμη, δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι πάει η χ. Δεν γίνεται να είσαι ψυχολόγος, να ασκείς ψυχοθεραπευτικό λειτουργήμα και να ασκείς παράλληλα και μόμπιξ στον συνάδελφό σου. Αυτό για μένα είναι κάτι που είναι ασύλληπτο. Δεν μπορούσα να το καταλάβω, δεν μπορούσα να το χωνέψω αυτό το πράγμα. Και ούτε μπορώ ακόμα. Είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβω. Οπότε πούμε όμως αυτό το πράγμα έτσι ξεκάθαρα, το έχουμε βιώσει στην Κύπρο από συγκεκριμένους, όχι από όλους τους ψυχολόγους. Δεν είναι όλοι ψυχολόγοι για ψυχολόγους. Προφανώς. Δεν βάζουμε όλους τους ψυχολόγους στην ίδια κατηγορία. Εμείς και τα βιώματά μας το ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί και αυτοί το ξέρουν. Και ως εκεί. Δεν σημαίνει ότι είναι όλη η μερίδα των συναδέλφων που είναι έτσι. Ευτυχώς δεν είναι. Υπάρχουν και αξιόλογοι συναδέλφοι. Να κάνω ένα ερώτημα εδώ. Είναι πολύ καλή. Ναι, παρακαλώ. Κάνω ένα ερώτημα γιατί εσύ είσαι και η θεωρητικός που συνήθως μας εξηγεί τα θέματα περί ψυχοθεραπείας. Κάτω από ένα βίντεο ή από ένα live είχα διαβάσει ένα σχόλιο που έλεγε μια φίλη ότι άκουσε εσένα που είπες ότι δέχτηκες μόμπινγκ από συναδέλφους, από ψυχολόγους. Και μου λέει πώς μπορούμε να καταλάβουμε εμείς ως ψυχοθεραπευόμενοι, αν πέσουμε σε έναν ψυχολόγο όπως αυτούς που κάνουν μόμπινγκ στην Αριστονίκη. Πώς θα καταλάβουμε οι πελάτες τους, για παράδειγμα, πώς μπορούν να τους καταλάβουν ότι μπορεί να είναι, να το πω διαφορετικά, δεν θα είναι κακοποιητική και προς τους πελάτες τους όταν είναι κακοποιητική προς τους συναδέλφους. Πώς μπορείς να καταλάβεις, λέει, αν ο ψυχολόγος τον οποίο πήγες είναι okay, ψυχολογημένος ή τέλος πάντων ισορροπημένος ή όχι. Τι να πω τώρα. Νομίζω το αντιλαμβάνεσαι. Ένας άνθρωπος που μπορεί να επιδείξει ενσυναίσθηση, που μπορεί να είναι μαζί σου πολύ θετικός, πολύ έτσι δοτικός κτλ. Που λέει καλά λόγια, που προσέχει πάρα πολύ, που μετράει τα λόγια του, που δεν βγαίνουν εύκολα κατηγορώ προς άλλους, νομίζω ότι έχει περισσότερες πιθανότητες να μην ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Άρα ένα χαρακτηριστικό που ότι μπορεί να έχουμε πέσει πάνω σε μια κακή περίπτωση είναι να πάμε σε ένα ψυχολόγο και αρχίσει να μας κατηγορεί άλλους ψυχολόγους. Ναι, ή να πει ο τάδε ψυχολόγος δεν είναι καλός, ο τάδε ψυχολόγος είναι έτσι, ο τάδε ψυχολόγος είναι αλλιώς. Είναι κακό σημάδι αυτό. Και νομίζω ναι, και ναι. Το κάτι είναι στον κώδικα δεοντολογίας μας δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Ό,τι διαφωνίες και να έχουμε, ό,τι διαφορές να έχουμε μεταξύ μας, δεν επιτρέπεται να κατεδαφίσουμε το κύρος του επαγγέλματος μιλώντας απαξιωτικά για άλλους συναδέλφους μας. Αυτό το πράγμα είναι καταπτυστέο. Δεν γίνεται. Τώρα να πεις ότι μπορούν να βρουν ενδεχομένως κάποια στοιχεία ή να πού ξέρεις αυτός δεν είναι γραμμένος εκεί ή δεν έχει κάνει εκείνο ή δεν έχει κάνει τ' άλλο. Και πάλι αυτό δεν αφορά τον πελάτη σου. Μπορεί να του πεις, ας πούμε, ότι κοίταξε να δεις, δεν θα ήθελα να το συζητήσω, δεν θέλω να επεκταθώ, ας πούμε, δεν θέλω να πω κάτι για αυτόν τον συνάδελφο, δεν θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό. Εγώ πάντως αριστονίκη ποτέ. Ναι. Ποτέ δεν ρώτησα κάποιον που ήρθε στο γραφείο μου ή που κάναμε διαδικτυακή συνεδρία ψυχοθεραπευτική σε ποιους ψυχολόγους ή σε ποιο ψυχολόγο είχε πάει προηγουμένως. Και ακόμα και αν μου πού θέλω να σου πω σε ποιον πήγα, λέω όχι, δεν θέλω να ξέρω. Γιατί είναι. Είναι ιδιαίτερη ψυχοθεραπευτική σχέση. Αξιοσέβαστη. Εντάξει, η μόνη περίπτωση στην οποία θα σχολιάσω ήταν μου πούνε ότι πήγα στον τάδε ψυχολόγο που ξέρω ότι δεν είναι ψυχολόγος. Για παράδειγμα, είναι, ξέρω εγώ, life coach. Κάτι άλλο θα πω, ξέρεις, νομίζω, ψάξε αυτός ο άνθρωπος που πας, ίσως δεν είναι ψυχολόγος. Αυτό μόνο, τίποτα περισσότερο. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό που είχα βιώσει εκείνη τη συνέντευξη, μετά το καραπατατράκ που έχω πάθει ερχόμενη στην Κύπρο, και λυπάμαι πολύ που το λέω αυτό, γιατί δεν το πίστευα ποτέ ότι θα το έλεγα. Ξέρεις, όταν είσαι στο εξωτερικό, φαντάζεσαι την πατρίδα σου ως τον ιδανικό τόπο, ως την γη της επαγγελίας που όλα λειτουργούν τέλεια και όλα λειτουργούν υπέροχα και μετά έρχεσαι και τρως το ένα χαστούκι μετά το άλλο και λες, Παναγία μου,
εκτέθηκα, είπα και σε άλλους ανθρώπους ότι εδώ είναι καλά, αλλά τελικά δεν είναι. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες, ναι. Εγώ σου είπα το 11, πού ήρθες κόρη μου, αυτό σου είπα πολύ. Ναι, τέλος πάντων, δεν είναι όλα κακά στην Κύπρο, έχει και πολύ ωραία πράγματα. Και ωραίο, ωστόσο, και ωραίο περιβάλλον, έχει θάλασσες. Έχει και σπουδαίους συναδέλφους. Έχουμε καλοί άνθρωποι, ναι. Αλλά εντάξει, τώρα μιλάμε για εκείνο. Επικεντρωνόμαστε στην αρνητική μας εμπειρία, για να πούμε το παράδειγμα. Λοιπόν, όταν λοιπόν μου πήρε τη συνέντευξη αυτός ο κύριος, ήταν μια ομάδα, ήταν τέλος πάντων τρεις ήταν οι συνεντευτές μου. Δεν με ρώτησαν τίποτα του στυλ, ας πούμε, μα λες ότι έκανες αυτό, γιατί το έκανες. Εμένα το βιογραφικό μου είναι λίγο... Έχω κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους, που κάποιος που τα κοιτάει θα αναρωτηθεί, μα αυτή πώς γίνεται. Είναι ψυχολόγος, έχει κάνει και χρηματοοικονομικά, έχει κάνει και διοίκηση, έχει κάνει και ναυτιλιακά, έχει κάνει και εκείνο, έχει κάνει και... Τι κάνει αυτή η κοπέλα, ας πούμε. Πώς την είδε. Τέλος πάντων, δεν με ρώτησε κάτι τέτοια περίεργα. Αφού του μίλησα για τον εαυτό μου και του είπα τέλος πάντων τι έχω κάνει, γιατί τα έχω κάνει, πόσα χρόνια είμαι στο επάγγελμα, πόσα χρόνια διδάσκω, σε ποια ακαδημαϊκά ιδρύματα έχω διδάξει, τι έρευνες έχω κάνει, τι άρτικος έχω κτλ. Τι άρθρα επιστημονικά έχω. Τι άρθρα επιστημονικά έχω κτλ. Μου λέει, άρχισε να μιλάει μόνος του και να μιλάει για μένα και να λέει ότι είμαι πολύ ενδιαφέρον τύπος, ότι είμαι πάρα πολύ δημιουργική, ότι έχω μια πάρα πολύ ωραία αύρα, φαίνεται ότι είμαι ένας άνθρωπος πολύ πράγμα, που του αρέσει να κάνει πράγματα, που δεν χάνει εύκολα το ενδιαφέρον του κτλ. Και εγώ εκείνη τη στιγμή, επειδή είχα και το κομπλεξισμό μου με τα αγγλικά, που ακόμα τον έχω, You shouldn't, honey. You shouldn't have. Τέλος πάντων. Δεν θα έπρεπε να έχεις νιώσει μονεκτικά για τα αγγλικά. Δεν θα έπρεπε, γιατί ξέρεις αγγλικά. Έλεγα. Τώρα για μένα μιλάει, έχω κάνει κάποιο λάθος. Τώρα, μήπως δεν έχω καταλάβει καλά και μιλάει για κάποιον άλλον. Μήπως μου λέει για κάποιον άλλον. Ήμουν σε μια φάση. Τι λέει αυτός τώρα. Για μένα λέει τώρα. Όλα αυτά για μένα τα είπε. Και ήμουνα σε μια φάση που μετά από αυτό μου έλεγε ναι και μπράβο και τα λοιπά και θέλω να συνεργαστούμε, και ήμουν σε κάποια φάση κάτι του απάντησα του στυλ εγώ δεν είμαι αυτό που νομίζεις, κάπως έτσι, δηλαδή ήταν σαν να προσπαθούσα να το πείσω αυτό υποτιμητική ότι, ναι, δήλωση. Ναι. Και εκείνη την ώρα έφαγα έτσι ένα χαστούκι από την εσωτερική μου μητέρα. Και ήρθα στα ίσα μου, ήταν σαν να την ένιωθα να με έχει πάρει μια αγκαλιά και να βγήκε αυτή μπροστά και αμέσως το διόρθωσα και είπα ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, αμέσως ευχαριστώ πάρα πολύ καλά, μου ετοιμάει πολύ αυτά που λέτε για μένα και δεν θα σας απογοητεύσω, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Και όταν βγήκα έξω, άρχισα να μιλάω με τον εαυτό μου και να αναρωτιέμαι. Πραγματικά με λυπήθηκα. Με λυπήθηκα πάρα πολύ. Ήθελα να με πάρω αγκαλιά και να πω Χριστέ, τι κάνει αυτού του παιδιού. Τι του έχουν κάνει, γιατί τι έχει περάσει και φέρεται με αυτόν τον τρόπο στον εαυτό του. Είναι κρίμα. Ένιωθα ότι είμαι κρίμα. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που άκουσα τον εαυτό μου να λέει αυτά τα πράγματα, άσχετα με το αν κατάβα θα πιστεύω ότι ποτέ δεν θα καταφέρω να φτάσω ενδεχομένως αυτό που οραματίζομαι εγώ, να ξέρω όσο περισσότερα πράγματα γίνεται και ποτέ δεν είναι αρκετά αυτά. Αυτό είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα μου που είναι και κακό, είναι και καλό, από τη μια με κάνει να κουράζομαι απίστευτα και να αυτοσαρκάζομαι κιόλας, αλλά από την άλλη με βοηθάει να μαθαίνω και να παραμένω δημιουργική και υγιής. Είναι ένα στοιχείο που το αγάπησα, παρόλο που είναι λάτωμα κιόλας, αλλά άσχετο από όλο αυτό, είναι κρίμα να έχεις κάνει τόσα πράγματα και να μην μπορείς να κοιτάξεις τον άλλο κατάματα και να του πεις «Ναι ρε, τα έχω κάνει». Και με γεια μου, με χαρά μου και είμαι μια χαρά. Άρα αυτό που θες να μας πεις είναι ότι να μην αφήνουμε τις αρνητικές εμπειρίες του παρελθόντος να δηλητηριάζουν
τις παρούσες και μελλοντικές εμπειρίες. Ναι. Και ότι μπορεί ένας συνεντευκτής ή μια ομάδα συνεντευκτών να είναι πολύ διαφορετική από αρνητικές εμπειρίες που είχαμε στο παρελθόν. Άρα όταν πάμε σε μια συνέντευξη για δουλειά, τι κάνουμε με τις αρνητικές εμπειρίες του παρελθόντος που μπορεί να παρισφρήσουν και να μας ενοχλήσουν. Αν δεν είχα κάνει εγώ ψυχοθεραπεία και δεν είχα καταλάβει τι μου γίνεται, δεν θα το είχα σώσει. Θα του έλεγα συγγνώμη, δεν ξέρω για ποιον μιλάτε, για κάποιο λάθος έχει γίνει. Νομίζω ότι θα πω να διαβάσω και θα έρθω άλλη φορά που θα είμαι λίγο καλύτερη και αυτά που λέτε για μένα θα ισχύουν. Δηλαδή, αν δεν το είχα κάνει αυτό, αφού ήταν και ενδεικτικό, μετά όταν τελείωσε η συνέντευξη, με πήρε ο άντρας μου τηλέφωνο να με ρωτήσει πώς τα πήγα και του λέω, τι να σου πω, του λέω, ή ναρκωτικά παίρνουν ή μεθυσμένοι πρέπει να ήταν. Μου λέει, γιατί, τι σου είπαν. Μου είπαν ότι είμαι καλή και θέλω να συνεργαστούμε, του λέω. Μου λέει, μπράβο, σε χαρτίρι, μα τι ωραία. Και... λέω, δεν ξέρω, κάτι λάθος πήγε. Τα ίδια σου είπα όταν μιλήσαμε, ναι, μετά από τον Μιχάλη πήρε και εμένα τότε. Ναι, αυτό. Πες μας λίγο τι είναι εσωτερική μητέρα. Εσωτερική μητέρα είναι αυτό το, αυτή η δύναμη που έχουμε μέσα μας, που έχουμε μέσα στο υπερεγό μας, που είναι η εσωτερήκευση της αγάπης, της φροντίδας, της καλοσύνης, της εμπιστοσύνης στον εαυτό, που μπορεί να μην μας το έχει δώσει η βιολογική μας μητέρα, ο πατέρας, αλλά είναι μέσα μας εσωτερικευμένο και με την ψυχοθεραπεία μπορούμε να το καλλιεργήσουμε περισσότερο, ούτως ώστε σε τέτοιες περιπτώσεις που βλέπουμε ότι τα αδύνατά μας στοιχεία, το παιδί μέσα μας πάει να μας κάνει λαδιά, έρχεται αυτή, μπαίνει μπροστά σαν φύλακας άγγελος, μας παίρνει από το χέρι και μας λέει όχι, αυτό δεν θα το κάνεις, θα κάνεις αυτό. Άρα υποθέτω ότι και με αντίστοιχο τρόπο διαχειριζόμαστε το φόβο της μετανάστευσης ή το φόβο ότι πηγαίνοντας σε μια διαφορετική ευρωπαϊκή χώρα θα βρούμε τις ίδιες αρνητικές εμπειρίες που είχαμε βρει στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. Εντάξει, ίσως να το κάνουμε σε κάποιο άλλο θέμα, βίντεο, αυτό το θέμα της μετανάστευσης είναι αρκετά μεγάλο, νομίζω μας φτάνει να το βάλουμε σε αυτό. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μοίρασμα, Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου. Μου μοιάζει λίγο εσωτερική σου μαμά, γιατί εγώ νιώθω πολύ μητρικά για σένα, ξέρω να το κατάλαβες. Σου μοιάζει. Είναι και αυτή η χοντρούλα και γελάει πολύ. Εύχομαι σε όλες τους φίλους και τις φίλες που παρακολουθούν αυτό το βίντεο, οι οποίοι είχαν παρόμοιες αρνητικές εμπειρίες, να καταφέρουν να ενδυναμωθούν, να καταφέρουν να κλωτσίσουν πίσω το παρελθόν, να αποτινάξουν από πάνω τους την αυτοϋποτίμηση που αναπόφευκτα βίωσαν λόγω των αρνητικών εμπειριών και να μπορέσουν να τολμήσουν να πιστέψουν στον εαυτό τους. Και δεν χρειάζεται να έχουμε βιογραφικό 28 σελίδες για να είμαστε επαρκείς. Μπορεί να έχουμε και μια σελίδα και δυο σελίδες και τρεις και μισή. Αλλά ο καθένας στον τομέα του, ο Λουμίδης στους καφέδες, Αριστονίδης στις σπουδές. Άντε, γεια! Αγαπώ σε κόρη. Και εγώ. Yeah.